Καλό μεσημέρι. Πρώτη-τελευταία επικοινωνία μας για αυτήν την εβδομάδα, σήμερα και αύριο. Κυριακή δεν θα κάνουμε, έτσι κι αλλιώς νομίζω από τις 13 του μήνα πάμε σε ρή. Επομένως, εντάξει, την επικαιρότητα νομίζω την έχουμε σχολιάσει, την έχουμε ξεκοκαλύσει. Την επομένη μιας κακής ήττας στο μπάσκετ από τη Μακάμπη, είπα και χθες, και δεν αλλάζω λέξη σε αυτό που είπα, πως είτε ο Παναθηναϊκός κέρδιζε είτε έχανε, στην οικονομία της σεζόν μικρή διαφορά θα του έκανε. Τι εννοώ. Σίγουρα μία νίκη, στην οποία στην πρώτη περίοδο χτίστηκαν οι βάσεις για να έρθει, θα μπορούσε να καλύψει μία από τις γκέλες που έχει κάνει φέτος. Ποιες θεωρώ γκέλες. Γκέλα είναι η ήττα από τη Βιλερμπάν, γκέλα είναι η ήττα από την Άλμπα, γκέλα είναι η ήττα από την Αρμάνι εντός. Αυτές είναι απώλειες που χρειάζονται κάλυψη. Αν ο Παναθηναϊκός λοιπόν κατάφερνε χθες να κερδίσει, ένα από αυτά θα τα κάλυπτε. Ωστόσο, είναι μακρύς ο δρόμος ακόμα. Είναι πολύ νωρίς να πούμε αν με μία νίκη χθες που σίγουρα θα έδινε τεράστια όθηση στην ψυχολογία ο Παναθηναϊκός θα γινόταν αυτόματα ομάδα τετράδας. Έχω την εντύπωση ότι δεν θα μπορούσε κανείς να το εξασφαλίσει αυτό. Περίπτωση ήταν στα φυσιολογική. Έπαιζε με μια ομάδα αίτητη εντός, η οποία χθες έκανε το 8-0, ενός πολύ καλού προπονητή, που έχει κάνει άριστη επάνδρωση στο ρόστερ της Μακάμπη. Επομένως, συνολικά κοιτώντας τη χρονιά ήταν μια και με τα δεδομένα που επικρατούν στο τμήμα τα τελευταία χρόνια είναι μια ήττα εντός προγράμματος. Αυτό που δεν αρέσει και αυτό που σίγουρα προκαλεί αντιδράσεις είναι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός έχασε μια διαφορά 18 πόντων που πράγματι και το λέω και για τον εαυτό μου αυτό αν καθόταν άλλος προπονητής στον πάγκο σήμερα θα είχε γίνει ολοκαύτωμα. Ξεκάθαρα ολοκαύτωμα. Κάθεται ο Πιτίνο και λόγω του σεβασμού του παρελθόντος, της ιστορίας, της προσφοράς του τον τελευταίο χρόνο στον Παναθηναϊκό, όχι ότι θα φοβηθούμε κάποια στιγμή να κάνουμε κριτική στον Πιτίνο. Ο Πιτίνο δεν είναι καλά. Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή στο συγκεκριμένο ρόστερ που είναι και πιο πολύ δικό του σε σχέση με το περσινό που ανέλαβε, που δεν είχε καμία σχέση. Υποτίθεται ότι είναι και πιο πολύ δικό του. Υποτίθεται ότι έφερε το Wild. Υποτίθεται ότι είπε καλή κουβέντα για τον Τζόνσον. Υποτίθεται το ένα. Υποτίθεται ότι μίλησε με τον Φριντέτ. Υποτίθεται το ένα. Υποτίθεται το άλλο. Το καλοκαίρι αυτά λέγονταν. Άρα, αυτόματα, εκεί δίνουμε ένα ελαφρυντικό στο παιδουλάκι ότι σχηματίστηκε το ρόστερ και με την επικουρική βοήθεια κάποιου τρίτου ανθρώπου. Αυτό είναι ο Πιτίνο. Υποτίθεται ότι το ρόστερ αυτό είναι πιο στα μέτρα του από το περσινό. Κι όμως ο Πιτίνο δεν είναι καλά. Κέρδισε τον Ολυμπιακό λόγω της δύναμης της έδρας και με τον Παπαγιάννη να βάζει ένα καλάθι που στέλνει το παιχνίδι στην παράταση και τους 41 πόντους του Ράις βέβαια. Κέρδισε τη Φενέρ χάνοντας μια διαφορά ασφαλείας στην τελευταία φάση ουσιαστικά. Και χθες από το 13-31 με το καλάθι του Γουάιλι αν δεν κάνω λάθος ο Παναθηναϊκός πήρε την κατηγούσα με αποτέλεσμα να χάσει και να χάσει εύκολα. Μια εσωτερική ανατροπή η οποία υποδηλώνει νομίζω πολλά. Αυτό που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα είναι να κρατήσει ορισμένες σταθερές στο παιχνίδι του. Σταθερές οι οποίες τον έχουν φέρει στις 9 νίκες. Θα μπορούσε αυτές οι νίκες να είναι και 11. Και αυτή τη στιγμή να μιλάμε σε τελείως διαφορετική βάση. Και να αφήσει τα μακρόπνοα σχέδια και να πηγαίνει παιχνίδι με το παιχνίδι. Γιατί πλέον η ανορθογραφία στους ψηλούς φαίνεται. Χθες, για παράδειγμα, η Διάδα Χάντερ και Quincy Acey, ένας παίκτης ο οποίος ακούστηκε και πέρσι για το τριφύλι, ανταυτού ήρθε ο Payne, έκαναν πάρτι. Νομίζω ότι πέρασαν ένα από τα πιο εύκολα βράδια τους στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν τέτοιο παίκτη. Βέβαια, ο Χάντερ είναι πιο επιθετικός παίκτης, ο Quincy Acey είναι πιο αμυντικογενής, έκανε 5 μπλοκ χθες.
δημιούργησε τεράστια προβλήματα στη front court του Παναθηναϊκού. Είναι μια ορθογραφία που φώναζε από το καλοκαίρι αυτή. Και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Αλλά εντάξει, ο Πιτίνο από τη στιγμή που δεν θέλει παίχτη, σίγουρα ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα από όλους. Αλλά φαίνεται, γιατί φαίνεται ότι εκεί δημιουργείται μια τρύπα η οποία προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στον τρόπο λειτουργίας του Τριφυλιού. Και για ένα ακόμα παιχνίδι που φαίνεται τελικά ότι δεν ευθύνεται ο Πεδουλάκης, γιατί σε αυτό δεν μπορεί να φταίνουν δύο προπονητές, αλλά φταίνουν οι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, χάνονται πάλι διαφορές. Χάνονται πάλι διαφορές πάρα πολύ εύκολα. Δεν λέω ότι από τη στιγμή που κερδίζεις 18 πόντους στη Μακάμπη θα τις ρίξεις 30. Κανείς δεν το έχει κάνει. Και ούτε θα το κάνει. Μακάμπη είναι ομάδα Final Four αυτή τη στιγμή. Αλλά τουλάχιστον να υπερασπιστείς με πιο μεγάλο σθένος αυτό που έχεις χτίσει, γιατί εσύ το έχτισες. Άρα για να το έχτισες μπορείς να το κάνεις. Το rebound, συμφωνώ, κάπου το διάβασα, ή σε σχόλιο ή σε άρθρο, είναι θέμα καθαρά διάθεσης. Πέρα από την ικανότητα είναι και θέμα διάθεσης. Άρα λοιπόν, ίσως ο Παναθηναϊκός να χρειάζεται και έναν παίκτη όχι τόσο λαμπερό στη θέση 5, όχι τόσο προβεβλημένο, ούτε πολύ ακριβό, έναν παίκτη ο οποίος να έχει τη διάθεση να πολεμήσει κάθε σκουπίδι, κάθε χαμένη φάση. Θα του έκανε πάρα πολύ καλό. Το να δίνει συνεχώς μια ομάδα δεύτερες επιθέσεις στον αντίπαλο, όταν για παράδειγμα 30-40 φορές ένα παιχνίδι διεκδικεί την μπάλα και εσύ χάνεις παραπάνω από τα μισά, όχι από διαφορά 18 πόντων θα χάσεις διαφορά 58 πόντων. Έτσι πάει. Αλλά επαναλαμβάνω ότι βαθμολογικά βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να είναι αυτή τη στιγμή έκτος και λογικά πιστεύω ότι η Τσέσκα θα κερδίσει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη την ΕΦΕΣ, αλλά αυτό είναι προσωπική έτσι, πεποίθηση, δεν είναι κάτι. Ο Παναθηναϊκός τέλος πάντων στο τέλος της ημέρας θα είναι ή ισόβαθμος με την Τσέσκα ή μία νίκη πίσω, θα είναι έκτος. Αλλά από εκεί και πέρα διαμορφώνονται άλλα δεδομένα. Δεν ξέρω χθες γιατί πανηγύριζαν κάποιοι την νίκη του Ολυμπιακού επί της Χίμκη. Πραγματικά απορώ. Είμαστε ακόμα στη 15η αγωνιστική, είμαστε στον δρόμο τα μισά και πιο πίσω και ο Ολυμπιακός με νίκη σήμερα στον Ερυθρό Αστέρα φτάνει τις 7 νίκες. Είναι 2 νίκες πίσω από τον Παναθηναϊκό. Μπαίνει ξεκάθαρα στην οκτάδα, στο κυνήγι της οκτάδας και αυξάνει τον ανταγωνισμό, από τον οποίο βέβαια απουσιάζει αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω, δεν ξέρω αν υπάρχει γυρισμός για τη Φενέρ μετά και το χθεσινό από τη Ζενίτ. Ωστόσο, ο ανταγωνισμός για την οκτάδα με την προσθήκη του Ολυμπιακού στο παιχνίδι αυξάνεται. Είναι πλέον και η Αρμάνη που νίκησε, είναι η Χίμκη η οποία έχει το ρόστερ αλλά δεν έχει τη φανέλα και ούτε τη σταθερότητα και σύν της άλλης εκτός έδρας έχει κερδίσει μόνο δύο παιχνίδια της μέχρι στιγμής, οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα για τους Ρώσους. Είναι Ολυμπιακός, τώρα δεν θα μπω στη διαδικασία για Μπάγερν, Βιλερμπάν κτλ. Αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι 9 ομάδες διεκδικούν 8 θέσεις. Δεν το συζητάω, ο Παναθηναϊκός λογικά θα είναι στην οκτάδα, έτσι. Και περιμένουμε την αντίδραση της Φενέρμπαχτσε, η οποία νομίζω ότι μετά τη χθεσινή ήττα είναι πολύ ωριακή, να δούμε αν θα συνεχίσει ο Μπράντοβιτς, υπό ποιες προϋποθέσεις, αν θα προκύψει ενίσχυση κτλ. Επομένως η Ευρωλίγκα έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Επόμενος σταθμός για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος περνάει το πρόγραμμά του, είχα πει σε αυτό το πρόγραμμα, στο πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, πρέπει να κάνει τουλάχιστον 2 νίκες. Προαπαιτούμενο με τον Ολυμπιακό. Κέρδισε τη Φενέρ, έχει χάσει από την Μπαρτσελώνα και τη Μακάμπη. Και τώρα είναι Ρεάλ και Τσέσκα, είναι Ρεάλ Τσέσκα Αρμάνι. Νομίζω ότι στις 2 νίκες, δηλαδή αν κερδίσει τη Ρεάλ εντός, γιατί στη Μόσχα το θεωρώ πολύ δύσκολο, και πάει να κάνει διπλό στο Μιλάνο, είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα μπει ο Ιανουάριος πάρα πολύ καλά. Και θα έχει κάνει 3 νίκες σε μια εξάδα δύσκολων αγώνων. Εντάξει, 50%. Τόσο ήθελε. Γιατί στη συνέχεια με Βιλερμπάν, με Μπάγερν, Ζαλγκίρις, Βιλερμπάν μέσα, νομίζω ότι 3 νίκες θα γίνουν. Άρα αυτόματα ο Παναθηναϊκός θα παραμείνει πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Γι' αυτό και λέω ότι το χθεσινό περισσότερο ενοχλεί ο τρόπος και όχι το αποτέλεσμα. Ο τρόπος είναι πράγματι άσχημος.
Και σε αυτό που πρέπει να κοιτάξει ο Πιτίνο είναι να βελτιώσει λίγο να ανοίξει λίγο το rotation. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει αυτό το πράγμα υπολογίζοντας 7-8 παίχτες. Σίγουρα αυτός ξέρει καλύτερα, αλλά μέχρι στιγμής η εικόνα του Παναθηναϊκού δεν τον δικαιώνει. Δεν τον δικαιώνει, θα έλεγα, σε κανένα παιχνίδι. Ήρθαν τα αποτελέσματα, αλλά αυτό είναι πολλές φορές η φανέλα, είναι η έδρα που μετράει πάρα πολύ. Είναι η κατάσταση του αντιπάλου, γιατί η Φενέρ πάλεψε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια πήγε και έχασε από τη Ζενίτ εντός. Δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν σκότωσε και κανένα θερικό ο Παναθηναϊκός. Το χθεσινό, απλά, αν θέλουμε να το κοιτάξουμε μεμονωμένα, είναι ένα αποτυχημένο crash test τετράδας. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι καλύτερες από τον Παναθηναϊκό. Νομίζω βασικά, κοιτώντας τη βαθμολογία, δεν, να πω την αλήθεια, τώρα αν κάποιος φίλος έχει παρακολουθήσει πιο πολύ να μου το πει, την ΕΦΕΣ δεν μπορώ να τη φοβηθώ σαν αντίπαλο. Δηλαδή, ας πούμε ότι ο Παναθηναϊκός τερματίζει 8ος, η ΕΦΕΣ πρώτη και έρχονται και διασταυρώνονται μαζί. Δεν μπορώ να φοβηθώ την ΕΦΕΣ σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, με τις υπόλοιπες ομάδες, ο Παναθηναϊκός δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Παρά την έλευση του Πιτίνου. Ούτε με τη Ρεάλ, θα το δούμε βέβαια, έρχεται παιχνίδι, ούτε με την Μπαρτσελώνα, ούτε με τη Μακάμπη, ούτε με την Τζέσκα. Είναι ομάδες ανώτερου επίπεδου, ξεκάθαρα. Και καλό θα είναι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δημιουργήθηκε ένα ρόστερ το οποίο έχει ορισμένες χτυπητές αδυναμίες. Να δούμε αν τουλάχιστον θα καλυφθεί το κενό στο 5 τον Ιανουάριο. Αυτό. Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό, ας διαβάσουμε και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει. Είναι κρίμα, χάσαμε από τη χειρότερη Μακάμπη από συν 18 να χάνει με 9. Τι να πω, ρε γαμώτο. Διαφωνώ με το χειρότερη Μακάμπη, Νικό. Διαφωνώ κάθετα. Η Μακάμπη είχε 4 απουσίες, τις οποίες τις αναλύσαμε χθες. Walters, Black και Κάσπι, τεράστιες απουσίες, ειδικά ο Κάσπι, συν τον Άρον Τζάκσον που τον πήρε και δεν έπαιξε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι η χειρότερη Μακάμπι. Το χειρότερη Μακάμπι πού το στηρίζεις ακριβώς? Η Μακάμπι έχει 8-0 εντός έδρας και έχει οι τέσσερις ήττες της είναι όλες εκτός έδρας. Σε τι, δηλαδή, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου. Το ίδιο έργο κάθε φορά να χάνουμε με διαφορές με Βουγιούκα ή Παπαγιάννη. Πού πάμε, τον λυπήθηκα τον Βουγιούκα χθες. Δεν κάνουν, η ομάδα χρειάζεται πεντάρι. Χωρίς πεντάρι δεν πάμε πουθενά. Τεράστιο θέμα στα λάθη, στη ρακέτα μας λεντάνει. Μακάμπι, αν ήταν πλήρης, θα τρώγαμε 20. Κύριε Πιτίνο, υπάρχουν και τα time out με όλο το σεβασμό, λέει ο Γιώργος. Καλησπέρα, Λάμπρο. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά στο ίδιο έργο θεατές να έχουμε το πάνω χέρι στο μάτς και πάλι να το χάνουμε. Η Μακάμπι φέτος είναι ομάδα Final Four, αλλά όταν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία να κάνεις ένα μεγάλο διπλό, την αρπάζεις από τα μαλλιά. Πάνω, δεδομένα η Μακάμπι θα επιχειρούσε από τα 6 και 75 να γυρίσει το παιχνίδι. Εντάξει, ορισμένα σουτ δεν λέμε. Όταν τα βάζει ο Ράις από τα αυτιά και το πανηγυρίζουμε να μην. Γιατί άκουσα κάπου ο κολόφαρδος ο Βίλμπεκιν. Ο Βίλμπεκιν, παιδιά, αυτό κάνει. Άμα τον αφήσει να σουτάρει τα 9 μέτρα 10 φορέ, θα βάλει τα 7. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Όταν τα βάζουν παίχτε του Παναθηναϊκού, είναι καλά. Μην βάζετε τέτοιε παραμέτρου στη συζήτηση. Δεν λέω για εδώ, επειδή κάπου το είδα γραμμένο. Ότι τα έβαζε ο Βίλμπεκ. Είναι και καλά. Και ο Ράι έβαλε 41 πόντου με τον Ολυμπιακό. Δεν πρόκειται να ξαναβάλει ποτέ. Κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Η Μακάμπη έχει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Και ο Σφερόπουλος, σε σχέση με τον Ολυμπιακό, έχοντας φύγει από την ελληνική τοξικότητα και από την άξι από πάνω του, δεν ξέρω, αυτό διαπιστώνω, πάρα πολλά κόμπλεξ, είναι ένας φοβερός προπονητής. Γύρισε, δηλαδή, τον Πιτίνο χθες τον κέρδισε κατά κράτος σε όλους τους τομείς. Τι να λέμε. Όλοι το είδαμε το παιχνίδι και έχουμε μάθει και βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να μάθουμε μπάσκετ μετά από 30 χρόνια που το παρακολουθούμε, 35. Χάσαμε με Μακάμπι και τώρα παίζουμε με Ρεάλ και εκτός με Τσέσκα και Αρμάνι με τέσσερις συνεχόμενες λογικές ήττες όπως είναι η ομάδα, ούτε οκτάδα δεν βλέπουμε. Διαφωνώ, Κώστα, ανέλησα πριν ότι δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την οκτάδα. Πίστευα ότι θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Εκτός τώρα αν βγει μια Βαλένθια από πίσω και κάνει 6-7 συνεχόμενες νίκες. Εντάξει, εκεί όντως θα υπάρχει ανταγωνισμός. Λέω με τα τωρινά δεδομένα και με βάση τι έχουμε δει.
Λάμπρο, η οκτάδα έτσι θα είναι όπω τώρα. Αν μπείτε στη βαθμολογία, αν αλλάξει μόνο καμιά θέση ο Ολυμπιακό, δεν μπορεί, δεν έχει το υλικό μετά να ανταπεξέλθει, λέει ο Νίκο. Καλημέρα, φίλε Λάμπρο, λέει ο άλλο ο Νίκο. Καλημέρα, Λάμπρο, πεντάρι χθε. Παπά αντίο, δεν γυρνάει το φίλο. 800 παίρνει, Τζόνσον αντίο, Μπράουν και Μπεντίλ αντίο και φέρε τέσσερι παιχταράδε. Αν όμω ισχύει αυτό, ρε Μανώλη, το καλοκαίρι έχουν γίνει εκκλήματα, αν θέλει, Δεκέμβριο μήνα πέντε παίκτε. Και εννοώ ότι υπήρχαν και κάποιοι οποίοι προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι όλα βαίνουν καλώς. Ενώ δεν έβαιναν καλώς. Προσωπικά προσπαθώ να είμαι πιο μετριοπαθής. Νομίζω ότι η ομάδα έχει καλό υλικό, επαναλαμβάνω, και με τον Πιτίνο θα βρει το χρόνο. Χρειάζεται, νομίζω, μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη. Με τον Ολυμπιακό δεν ήταν περισσότερο νίκη που την έπρεπε να την πάρεις. Αν δεν την έπαιρνες, θα συζητούσαμε τώρα σε τελείως διαφορετική βάση. Με τη Φενέρ, με βάση τα χάλια της φετινής Φενέρ, δεν είναι κατόρθωμα. Ήταν το αυτονόητο. Η δυσκολία σε εκείνο το παιχνίδι με τη Φενέρ είναι τα όσα είχαν προηγηθεί και η ανταλλαγή ανακοινώσεων, δηλώσεων κτλ. Που είχε γίνει στο γνωστό θέμα. Χθες θα ήταν μια μεγάλη νίκη, ναι. Με τη Ρεάλ επίσης εντός θα είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αν έρθει. Δεν το συζητάω αν πάει ο Παναθηναϊκός και κερδίσει στη Μόσχα. Ένα τέτοιο χρειάζεται, νομίζω, η ομάδα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε ποιοτικό βάθος στον πάγκο. Καλά τη Παπαπέτρου, Ράι, Μίτογλου, Τόμας, Φριντέτ και από εκεί και πέρα το χάος. Πιστεύω σε ένα μήνα η ομάδα θα είναι φανερά καλύτερη, λέει ο Αντώνης. Συμφωνώ γι' αυτό, ότι θα είναι καλύτερη. Γεια σου, Λάμπρο. Γουάιλι δεν είναι επιλογή. Πιτίνο, τον βάζει τρίτη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός θέλει ένα σέντερ πληθωρικό, ένα rebound και άμυνα και αυτό το φωνάζει η ομάδα από πέρσι. Κοίτα, ο Γουάιλι χρησιμοποιήθηκε. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη ιστορία και δεν θέλω να ασχοληθώ. Χρησιμοποιήθηκε τεχνιέντος από τον τύπο για να καλυφθούν διάφορες γκέλες όταν έφυγε ή έμεινε ο Πιτίνο. Επειδή περισσότεροι έλεγαν ότι θα μείνει, ότι σχεδιάζει ή ταυτόχρονα έπεσε το όνομα του Γουάιλ στο τραπέζι, τελικά ο Πιτίνο δεν έμεινε και ήρθε ο Γουάιλ που ήταν επιλογή Πιτίνο, είπε και ο Πιτίνο ότι εγώ διάλεξα το Γουάιλ και τέλος πάντων ανέλαβε ένα παιδουλάκι που την πρώτη μεταγραφή την έκανε άλλος, ας πούμε. Okay, αυτά. Υπάρχει ένα πλέγμα προστασίας γύρω από τον Παναθηναϊκό στον μπάσκετ και καλώς υπάρχει και προστατεύεται η ομάδα έτσι. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό το είχα πει από τότε και γι' αυτό το επαναλαμβάνω τώρα και όχι επειδή ο Παναθηναϊκός έχασε χθες, το έχω πει και μετά από νίκες, ότι δεν έπρεπε να γίνει. Δηλαδή να φορτωθεί ένα μέρος του ρόστερ παιδουλάκι στον Πιτίνο. Και ο Πιτίνο δεν δίστασε να το παραδεχθεί κιόλας. Είναι ένα τεράστιο άλοθος στο παιδουλάκι αυτό. Δηλαδή, αν αποδειχθεί κάποια στιγμή που δεν θα αποδειχθεί γιατί ο Πετουλάκης δεν θα μιλήσει, ότι κοιτάξτε, εγώ το Φρεντέ δεν τον ήθελα. Γιατί όπως δεν ήθελα τον Καπόνο, δεν παίζει άμυνα. Θα μου πεις γιατί έμεινες, ρε μεγάλε. Εντάξει. Γιατί έμεινε. Γι' αυτό μπαίνουμε σε ατέρμονες συζητήσεις. Το θέμα είναι ότι για ένα ακόμα καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός δεν αντιμετωπίζει σωστά μεταγραφικά. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον για να είναι στις τέσσερις πρώτες ομάδες γιατί εκείνη η θέση του. Τώρα, αν συζητάμε να μπει ο Παναθηναϊκός στην οκτάδα, τη Βαλένθια, τη Ζενίτ, την Άλμπα Βερολίνου και τα πράσινα πουλιά θα την κερδίσει. Εντάξει, okay. Σε αυτό θα έλειπε. Αλλά προσέξτε να δείτε και τι λάθος γίνεται. Κράζει όλος ο κόσμος τον Παπαγιάννη. Διαφωνώ κάθετα. Όσοι ακολουθούν τον Παναθηναϊκό, επειδή τουλάχιστον σε προσωπικό επίπεδο μέχρι το 2017 πήγαινα μέχρι και με τον Απόλλωνα Πάτρας που λέει ο λόγος. Επί Τζόρτζεβιτς δεν ήταν που ο Παπαγιάννης και ο Χαραλαμπόπουλος έπρεπε να παίζουν και να μην παίζουν. Η Σέρβη που είχε φέρει να μην παίζει ο Ραντούλητσα. Έτσι δεν είναι. Θυμάστε το λογίδριο της εποχής. Ότι γιατί παίζει ο Ραντούλητσα και δεν παίζει ο Παπαγιάννης. Γιατί παίζει ο Παύλοβιτς και δεν παίζει ο Χαραλαμπόπουλος με τον οποίο θα πηγαίναμε Final Four και θα παίρναμε Ευρωπαϊκό. Έχετε δει καμία εξέλιξη από τότε? Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που λένε σήμερα ότι ο Παπαγιάννης δεν κάνει, τότε τον αποθέωναν. Που το παιδί έχει μηδενική εξέλιξη. Μηδενική εξέλιξη. Δεν φταίει αυτός. Αυτός φταίει στο κομμάτι το δικό του, στο υπόλοιπο, στο φαίνεστε. Δεν φταίει αυτός για το πώς πλασαρίστηκε, για το πώς τον πλασάρανε. Αλλά μην ξεχνάμε τι έχει γίνει. Δεν είναι πολύ πίσω, είναι 3 χρόνια πίσω. Είναι 3 χρόνια πίσω που ο Παπαγιάννης έπρεπε να παίζει για να μην παίζει ο Ραντούλητσα. Έτσι δεν είναι?
Λάμπρο, νομίζω ότι είμαστε και πολύ soft σαν ομάδα. Πρέπει να βγάλουμε περισσότερο πάθος και αγριάδα. Όχι, soft δεν είμαστε. Διάθεση στα rebound θέλει λίγο. Αυτό δηλαδή είναι το να βλέπει να ανανεώνει ο άλλο δύο και τρει επιθέσει είναι πραγματικά πολύ εκνευριστικό. Θέλουμε πηγόντως αθλητικό πεντάρι και διαρροτριάρι με σουτ στη θέση του ανύπαρκτου Τζόνσον. Φίλε Λάμπρο, χαίρετε. Πιστεύω πω είναι θέμα ψυχολογία το rebound. Φοβούνται να πηδήξουν οι δικοί μα. Ο Παγιάννη θα πρέπει να κατεβάζει βάση ύψου τουλάχιστον 9 και τον κάνει χαζό. Καθένα λέει ο Γιάννη. Καλημέρα Λάμπρο, έχουμε κάτι για βοτανικό. Κάτι έχουμε, θα το συζητήσουμε στην πορεία, Ραφαήλ, αν προλάβουμε, αλλιώ αύριο. Λάμπρο, αν είχε χαθεί έτσι το μάτς με Πεδουλάκη στον πάγκο, θα είχαμε τρίτο παγκόσμιο σήμερα. Κόμπλεξ μέσου Έλληνα οπαδού και ανάγκη για μεσία. Ο Δημήτρης λέει νεκροθάφτες. Όχι, φίλε, δεν. Συζήτηση κάνουμε. Συζήτηση κάνουμε. Πραγματικά σου μιλάω ότι εγώ πίστευα και για την νίκη χθες και όπως πιστεύω ότι με Τσέσκα και Ρεάλ θα έρθει μία. Το ρόστερ δεν το θεωρώ τόσο κακό. Και την όποια αμφιβολία έχω τη διαλύει ο Πιτίνο, αλλά περιμένεις να δεις και τη διαφορά. Έτσι κι αλλιώς το Final Four εξ αρχής ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αν έρθει θα είναι τεράστια επιτυχία, τιτάνια επιτυχία. Με βάση το ποιους παίκτες, τι budget και τι αγωνιστική συμπεριφορά έχουν τουλάχιστον τέσσερις ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι καλύτερες. Δεδομένα καλύτερες. Ας μην βάλω και την ΕΦΕΣ στο παιχνίδι που είναι πρώτη. Αφού ρε Λάμπρο μην κοροϊδευόμαστε, είναι σαν να μην έχουν πάθος να πηδήξουν για rebound οι άλλοι. Βλέπεις τι πάθος είχαν στα rebound, μας κοροϊδεύουν. Γεια σου Λάμπρο, λέει ο Τριαντάφυλλος. Καλό μεσημέρι στο φίλο τον Χρήστο, στον Νίκο, στον αδερφό μου τον Μιχάλη, στον Θανάση. Α, για κάτσε, ξέχασα και ένα. Ο Σπύρος λέει με τα γραφικά ξέρουμε τώρα τι εννοεί για ποδόσφαιρο ή μπάσκετ. Νωρίς και για τα δύο. Λοιπόν, πάθος και τσαγανό θέλει. Έχουν, δεν έχουν που παίζουν ώρες-ώρες, όλο γελάκια στον πάγο. Καθίστε ρε, τι γελάκια και χαζομάρες, λέει ο Νίκος. Γιατί ο Τζόνσον έτσι παιχταράς δεν ήταν. Παιδιά, για τον Τζόνσον. Πανηγυρίζαμε το καλοκαίρι γιατί τέτοιο παλτό βγήκε για τον Τζον. Ο Τζόνσον είναι ένας NBAer με πάρα πολλά παιχνίδια, με εκατοντάδες παιχνίδια στο NBA. Η εικόνα του πραγματικά είναι μη εξηγήσιμη, δεν έχει προσαρμοστεί. Δεν μπορώ να ξέρω κιόλας, δεν κάνω και το ρεπορτάζ για να ξέρω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Αλλά ότι δεν άλλαξε κάτι, ούτε το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό που μέχρι στιγμής είναι επιτυχές, αλλάζει το ότι ο Τζόνσον είναι ένας. Δεν άνοιγε ποτέ στην πρώτη γραμμή των NBAers, αλλά ήταν ένας παίκτης με θέση στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου τόσα χρόνια. Τον Τζόνσον τον πίστευα πολύ, δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει αν κάνει ή δεν κάνει, αλλά φαίνεται να μην προσαρμόζεται, λέει ο Κώστας, αυτό συζητάμε. Κάθε καλοκαίρι κάνουμε λάθος μεταγραφές, όταν αντί για Μίσιτς πήρε Λεκαβίτσιους, λέει ο Γιάννης. Κάτσε βρε Λάμπρο, όμως ο Παπαγιάννης είναι 2-20 και δεν μπορεί αυτό. Ακριβώς μηδενική εξέλιξη, αγύμναστος, το σμπρώχνει και πάει 20 βήματα πίσω, λέει ο Νίκος. Ωραία μπλουζάκια φοράς, που ψωνίζεις, δεν κάνω πλάκα, είμαι 86 και 150 κιλά λόγω τιμής, λέει ο Ιωάννης. Αυτό το συγκεκριμένο το έχω πάρει από τη Βαρκελόνη, αν δεν κάνω λάθος. Και δεν είμαι 150, δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Μπορεί όμως να φτάσω. Καλησπέρα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να κρατάμε τη διαφορά όταν νικάμε. Πώς πιστεύεις ότι αντιμετωπίζετε αυτό? Το πρώτο κομμάτι είναι το ψυχολογικό σε αυτό. Όταν πιστεύεις ότι και να πάρεις διαφορά του στο τέλος θα χάσεις, χάνεις. Είναι θέμα καθαρά πίστης, καθαρά ψυχολογίας. Και αυτό το κομμάτι ο Πιτίνο, δηλαδή ήταν το πρώτο που πίστευα ότι εκεί θα δούμε διαφορά. Και είναι να σωστά κάνεις και το βάζεις στην κουβέντα, Αλέξανδρε. Είναι ένα σημάδι αυτό ότι κάτι δεν πάει και με τον Πιτίνο καλά, ότι δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα, δεν έχει βρει ρυθμό κι αυτός. Γιατί και ο προπονητής πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Κάτι συμβαίνει εκεί. Γιατί βλέπουμε ότι το κοουτσάρισμα του Πιτίνο δεν είναι λίγες ομοιότητες έχει με πέρυσι. Συμφωνώ για το άνοιγμα του rotation. Μόνο ο Βόβορας το άνοιξε λίγο και έκανε δύο διπλά. Εντάξει, με άλλες ομάδες όμως, έτσι. Σημαντικά μεν Γιάννη τα διπλά, αλλά με άλλες ομάδες. Καλό μεσημέρι, λέει ο Πάνος. Γεια σου Πάνο μου. Για οικογενειακό θέμα στην Αμερική, ο Πιτίνο να μείνει εκεί να φύγει από Φενέρο Ζέλικο είναι το όνειρο, λέει ο Ηλίας. Μάλιστα. Ο Πιτίνο δεν θέλει παίκτες, έτσι λέει, τότε γιατί παίζει με 7 σε κάθε παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει να χάσουμε και άλλα παιχνίδια και μετά να τρέχουμε για την οκτάδα, λέει ο Κώστας. Δυστυχώς δεν έχουμε διάρκεια σε υψηλές συχνότητες, λέει ο Τεό. Πάντα θα χάνουμε διαφορές, λέει ο Γιώργος. Διαφωνώ, θεωρώ ότι η ΕΦΕΣ φέτος είναι ομάδα τετράδας και είναι από τις δυσκολότερες ομάδες να χάσουν φέτος. Κωνσταντίνε, το είπα, εγώ την έχω δει μόνο στο εντός με τον Παναθηναϊκό, δεν την έχω δει σε άλλο μάτς. Θεωρώ όμως ότι αν τύχει σταύρωμα με την ΕΦΕΣ, ότι ο Παναθηναϊκός την έχει ακόμα και με μειονέκτημα.
Σωστός ο Λαύρος, λέει ο Νίκος. Θέλουμε ένα πεντάρι και ένα σκύλι γκάρτ, λέει ο Νίκος. Λαύρο, μόνο την Τζέσκα μπορούμε να ξέρεις. Βλέπω τα πάντα από μπάσκετ έτσι όπως είναι τώρα, έτσι. Την Τζέσκα που πήγε και ρίξε 30 πόντους στη Βαρκελόνη. Πώς λέει, Νίκο? Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ. Νομίζω τα είπαμε όλα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Για να δω, ο Γιώργος λέει το λέω ο ρίτ του Ολυμπιακού ήρθε στο ξαφνικό και παίζει μια χαρά, προσαρμόστηκε αμέσως. Από όσο ξέρω και ο Ντομινίκ έκανε και ένα ανταπεξέλθη και έκανε παπάδες μετά, ναι. Ναι, ισχύει αυτό. Ισχύει. Καλά, μην συγκρίνεις βέβαια Ντομινίκ με Τζόνσον. Ο Ντομινίκ ήταν superstar. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Wilkins είναι σαν να έρχεται, ξέρω εγώ, αν όχι ο LeBron, ένα αντίστοιχο όνομα. Σαν να έρχεται ο Harden, ξέρω εγώ. Τέτοιο πράγμα. Πιστεύω πως έχει καλό βιογραφικό, θα βοηθήσει σύντομα, μακάρι. Το NBA δεν έχει καμιά σχέση με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γελούσα που όλοι περιμένετε να κάνει παπάδες εδώ πέρα τόσα χρόνια εκεί και όντας τυπικό Αμερικανάκι. Δεν περίμενα παπάδες, αλλά δεν περίμενα και αυτό το χάλι να σου πω, Ηλία. Θυμίζει περίπτωση τον Ντέλκο Τζόνσον. Εντάξει, ο Ντέλκ σε ένα φοβερό ρόστερ δεχόταν να έχει έρθει από το NBA και να είναι 12ος παίκτης, επί ο Μπράντοβιτς. Έτσι, Γιάννη μου. Καλησπέρα, φίλε μου Λάμπρο, λέει ο Βαγγέλης. Για μένα ο Μίτογλου πρέπει να παίζει τουλάχιστον 30 λεπτά. Είναι εξαιρετικά βελτιωμένο. Πάμε για μεγάλη νίκη με Ρεάλ. Δεν χάθηκε τίποτα χθες. Ότι δεν χάθηκε τίποτα είναι βάση συζήτηση, έτσι. Η μεγαλύτερη νίκη φέτος ήταν επί της ΕΦΕΣ. Φέτος η ΕΦΕΣ δεν παίζεται. Final Four φέτος η Τούρκη, λέει ο Κωνσταντίνος. Τα κάνανε μαντάρα χθες, Λάμπρο. Χάνουν τις διαφορές συνέχεια. Η πληγή μας είναι τα rebound. Τρώμε όλο επιθέσεις από εκεί συνέχεια, λέει ο Τόλης. Οπότε έχουμε διαβάσει όλα τα μηνύματα. Τώρα, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, με το Μουνιέ τα είπαμε και χθες, η Περιστέρη Αγρίνιο, τελικά Αγρίνιο. Τα οικονομικά δεδομένα τα αναλύσαμε χθες έγκαιρα και έτσι είναι τα πράγματα. Αποτελεί τουλάχιστον μια ελάφρυνση για το ρόστερ του Παναθηναϊκού η συγκεκριμένη εξέλιξη. Υπάρχει ένα παιχνίδι με τον Άρη που είναι πάρα πολύ κομβικό. Άρης κέρδισε χθες το Βόλο 4-0. Ο Άρης που έχει στη συνέχεια, όπως και ο Παναθηναϊκός, ένα δύσκολο πρόγραμμα να βγάλει. Είναι ομάδες αυτή τη στιγμή που ισοβαθμούν και είναι στο ίδιο κλιμάκιο της βαθμολογίας. Για μεταγραφές που ρωτήσατε, για μπάσκετ θα το δούμε τον Ιανουάριο, για ποδόσφαιρο δείχνει να υπάρχει προτεραιότητα στο 6 και στο 6 και στο φτερό, όχι για 4, για να κάνουμε μία σούμα. Και έρχεται ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι είναι καθοριστικό. Είναι πολύ κρίσιμο και για την ηρεμία της ομάδας 2 εβδομάδες μέχρι που να ξαναρχίσει η δράση με το κύπελλο στα Γιάννενα και μετά έχει Ολυμπιακό. Ένα μάτς που δεν πρέπει να δώσει άλλα δικαιώματα στο ΆΚΑ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό μπορώ να πω. Αγωνιστικά πιο πολύ θα μιλήσουμε αύριο που θα είναι και το preview του παιχνιδιού. Για το Βοτανικό μία λέξη, έχω κάνει μία ανάρτηση την οποία δεν τιμήσατε, δεν την προσέξατε πάρα πολύ, είναι αρκετά σημαντική όμως. Σύμφωνα με δηλώσεις μεσοβδόμαδες του κυρίου Πατούλη, του Περιφερειάρχη, στο κεντρικό τομέα Αθηνών, στον Ελαιώνα και στο Σχιστό, θα δημιουργηθούν 2 μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων. Δεν ξέρω το πού. Δεν επηρεάζεται φυσικά η διπλή ανάπλαση γιατί είναι κατοχυρωμένα τα εδάφη της, να το πω έτσι. Ωστόσο, το αν είναι κοντά, αν είναι κάπου εκεί, όπως καταλαβαίνετε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Διότι ήδη υπάρχει το τέμενος, θα φτιαχτούν τα κτέλ που είναι καλό, υπάρχει ο προγραμματισμός για ξενοδοχεία και τώρα προκύπτει αυτό. Το hot spot που σχολίασε και ένας αναγνώστης στο δέντρο που έχω στο καρφιτσωμένο της σελίδας. Το hot spot στην περίπτωση που γίνει η διπλή ανάπλαση θα φύγει από εκεί, είναι στο χώρο της διπλής ανάπλασης μέσα. Επομένως δεν θα γίνεται να υπάρχει και το ένα και το άλλο, θα υπάρχει το ένα ή το άλλο. Δεν ξέρω αν επηρεάζει, εγώ οφείλω να το καταγράψω γιατί αφορά την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού. Και σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ που έχω κάνει, δεν είναι και το πιο ευχάριστο ούτε ως οσμή ούτε τίποτα να έχεις ένα τέτοιο πράγμα δίπλα στο γήπεδό σου. Περιμένουμε. Περιμένουμε γιατί περιμένουμε και ανακοινώσεις. Υποτίθεται στις αρχές του 20. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα τα πούμε και πάλι αύριο πρώτα ο Θεός την ώρα μεσημέρι. Καλή συνέχεια.